παιχνίδι. Η ομάδα έχει καλά διαστήματα, έχει και άσχημα διαστήματα. Ξεκινήσαμε άσχημα στην άμυνα, βελτιωθήκαμε και αυτό μας έδωσε και αρκετά καλή κυκλοφορία στην μπάλα και ορισμένα εύκολα καλάθια στην επίθεση. Κλείσαμε πάρα πολύ καλά το πρώτο ημίχρονο. Και δεύτερο ημίχρονο είχαμε σκαμπανισμό το τρίτο δεκάλεπτο, κρατούσαμε διαφορά. Αλλά σίγουρα κάναμε ορισμένα λάθη. Θέλαμε να παίξουμε με σχήματα φυσιολογικά μέσα στο παιχνίδι. Δεν πήγαμε να ακολουθήσουμε το ρυθμό και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να μπει μέσα στο παιχνίδι η άλλη ομάδα. Και νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα όταν δούμε το παιχνίδι, τι πρέπει να διορθώσουμε και στην άμυνά μας αλλά και στην επίθεσή μας. Κοίταξε τώρα, το να το λες είναι κουραστικό, αλλά αυτή η περίοδο οι παίκτες είναι πάρα πολύ κουρασμένοι. Είχα 3-4 παίκτες που δεν έπρεπε να παίξουν πάνω από 12 λεπτά σύμφωνα με τις εντολές που είχαμε από τους γιατρούς, αλλά είμαι σίγουρα όταν θα αρχίζουν να αλλοιούν τα πόδια τους και να είναι πιο ελεύθερα θα μπορούν να βγάλουν καλύτερα συμπεράσματα. Το θέμα είναι ότι γύρισαμε ένα παιχνίδι που χάναμε από την αρχή 8 πόντους. Η ομάδα γύρισε από την άμυνα το παιχνίδι και ένα δεύτερο σημείο είναι ότι μέχρι το τέλος παλεύαν οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι. Η προετοιμασία πάει πολύ καλά. Είναι το δεύτερο σημαντικό φιλικό για μας. Η ομάδα είναι πολύ δυνατή που παίξαμε, πιο δυνατή από την πρώτη. Ανταποκριθήκαμε, καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο παιχνίδι και είναι μόνο κέρδος για μας να παίζουμε με ομάδες που παίζουν σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα όπως είναι το τουρκικό. Έχουμε αρκετά φιλικά ακόμα. Δουλεύουμε πολύ μέσα στο γήπεδο. Πρωί βράδυ και θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι σχεδόν σε ένα μήνα από τώρα που ξεκινάνε όλα να δείξουμε το πρόσωπο που πρέπει.